κατά τον 3ο αιώνα
δύναμη της ψυχής των ανθρώπων. Και καλούνται τότε οι άνθρωποι να ομολογήσουν την πίστη τους. Και βλέπετε πόσο την ομολογούσαμε εκείνη την πίστη. Την ομολογούσαμε επί θανάτου. Αλλά όχι απλού θανάτου, αλλά μαρτυρικού θανάτου. Γιατί το μαρτύριο αυτό κατέληγε κάπου. Κατέληγε στο θέλημα του Θεού. Η Αγία Κατερίνη γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στην Κόρινθο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Ο Σεβασμιότατος οπωσδήποτε αύριο θα σας πει λεπτομέρειες. Εγώ δεν επισέρχομαι στην λεπτομέρεια. Θέλω μόνο να σας παρακαλέσω να κρατάτε πάντοτε στη μνήμη σας το όνομα της Αγίας Κατερίνης, γιατί άφησε την εποχή εκείνη αρνούμενη να υποταγεί εις τις διαταγές της βασιλείας της εποχής εκείνης και υπέστη το μαρτύριο και βρίσκεται παρά τους πόδες του αιωνού μας Πατρός και όταν την παρακαλούμε σπέβδει να μας βοηθήσει, να μας συμπαρασταθεί στον αγώνα μας.